Χριστός και του Αγίου Πνεύματος, νυν και έγινε σε όλους τους αιώνας. Βασιλέ, φουράνι, παράδειγε το πνεύμα της ελευθερίας σου κατά το παρόν και τα πάντα πληρώνω της αυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσε μηνύ και καθάρισον εμάς ο πάσχη πλήτος και σώσον. Αγαθέ, σου τας ψευδάσιμο. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλεις αναδύσας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαν γυναίξας φιλανθρώπε. Στην προηγούμενη συζήτησή μας που είχαμε, μιλήσαμε ότι πώς ο άνθρωπος σκέφτεται, πώς απομακρύνοντας, έχοντας το δικό του θέλημα, απομακρύνθηκε από τον Θεό, γιατί έκανε το δικό του το θέλω, το δικό του το εγώ, και εφαρμόζοντας το δικό του είπαμε το εγώ, απεμακρύνθηκε ο άνθρωπος από τον Θεό. Με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος και να επέλθει όλη αυτή η κατάσταση την οποία γεννά η απομάκρυνση του ανθρώπου από τη δική της ζωή που είναι ο Θεός. Έτσι κάτι θέλω να κάνουμε να ξέρουμε το δικό μας το θέλω, το δικό μας το εγώ, πρέπει να γνωρίζουμε ότι απομακρυνόμαστε από το θέλημα του Θεού. Γιατί σε όλες τις περιπτώσεις της ζωής μας θα πρέπει να έχουμε σαν γνώμονα ότι εάν αυτό το οποίο κάνουμε ή αν αυτό το οποίο λέμε είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Εάν είμαστε μέσα στο θέλημα του Θεού, να ξέρετε θα είμαστε πάντοτε ευτυχισμένοι. Πάντοτε ευτυχισμένοι θα είμαστε. Όπως είπαμε, η απομάκρυνση από τον Θεό γεννά το θάνατο. Η ένωση μας, είπαμε, με τον Θεό γεννά τη ζωή. Εξού και κοινωνάμε σαν να ενώνεται ο άνθρωπος με τον Θεό. Και όπως λέω πάνω και στους ανθρώπους όταν έρχονται για ξενάγηση, ότι την κίνηση αυτή, επειδή ο άνθρωπος δεν μπορούσε μόνος του να ανέβει τον Θεό, δεν μπορούσε ξανά να ξαναδεί τον Θεό μόνος του άνθρωπος, γι' αυτό την κίνηση την έκανε τελικά ο Θεός. Δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός ήρθε πάνω στη γη για να μας βρει εμάς. Δεν ήταν δυνατόν δηλαδή να βρούμε εμείς μόνοι μας την πηγή της ζωής. Ήταν αδύνατο να πούμε. Και φαίνεται ότι ήταν αδύνατο και αυτό αναγκάστηκε ο Θεός να δώσει αυτό τη λύση. Είδατε σαν και αυτά τα ενίγματα που λέει να το πάρει το ποτάμι. Και λέει να το πάρει, γιατί ρωτάει κάποιος και δεν μπορεί να βρει τη λύση στο ένιγμα. Οπότε πρέπει αυτό που ρωτάει ο ίδιος και να απαντήσει. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωσή μας. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος μετά την απομάκρυνση του ανθρώπου του Θεού. Δεν μπορούσε να βρει μόνο τη λύση. Έτσι τη λύση έφερε και την βρίσκει ο ίδιος ο Θεός μέσα στο σχεδίο του, το οποίο κατέστρωσε ένα σχέδιο ο ίδιος ο Θεός, πώς θα επιτευχθεί η σωτηρία του ανθρώπου. Και τελικά πέτυχε και μας ξαναένωσε. Πρέπει να ξέρουμε ότι η κίνηση που κάνει επίσης ο ιερέας, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο ιερό, εκεί θα λέμε που κατοικεί το θείο, έτσι καθότι το ιερό θεωρείται και ο θρόνος του Θεού, λέτε ότι μπαίνει ο ιερέας στο επισκοπόδιο και ο ιερέας είναι εκείνος που από το θρόνο του Θεού εξέρχεται προς τον κόσμο έξω. Αν υπολογίσουμε ότι μεταξύ ανθρώπων και Θεού, μεταξύ ανθρωπίνης και θεϊκής κοινωνίας υπάρχει ένα φόρισμα,
χώρισμα ήταν μια αμαρτία, χώρισε το Θεό με τον άνθρωπο και γέννησε το θάνατο και έπρεπε να ξαναενωθεί. Βλέπετε, κατέβηκε από τα ουράνια, κατέβηκε ο ίδιος ο Θεός πάνω στη γη και έφερε τη σωτηρία. Τώρα το ίδιο κάνει ο Χριστός πάλι μέσα από, από το ιερό. Βλέπετε ότι παίρνει το Άγιο Δισκοπόδηρο, ο ίδιος ο Θεός, και ξαναγίνει εκείνος μέσα. Περνάει, φεύγει από τον ουρανό που είναι ο θρόνος του, ορίζει το τέμπλο. Και λέει ότι περνάει το τέμπλο και έρχεται ο ίδιος το διασχίζει και κατεβαίνει κάτω στην ανθρώπινη κοινωνία. Ξαναέρχεται πάλι ο ίδιος ο Χριστός. Και απλώς εμείς κάνουμε ένα μικρό βήμα και θυσιάζουμε το Άγιο Δισκοπόδηρο που δείχνει ότι χρειάζεται για τη σωτηρία μας να κάνουμε και εμείς κάποιο μικρό βήμα. Δεν φτάνει δηλαδή ότι ο ίδιος ο Χριστός έρχεται, αλλά βλέπετε ότι ταυτόχρονα την ίδια ώρα είναι εκείνος ο οποίος μας καλεί με τα φόβου του Θεού Χριστός και αγάπης προς έλθεις. Εάν δεν θέλουμε, δεν πάμε πάλι. Χάνει δηλαδή η σωτηρία μας, αφίεται, όπως διαβάζαμε σήμερα και εμείς πάντως στον Άγιο Ιωάννη της Προστάτης, αφήνεται η σωτηρία μας, η δικιά μας θέληση. Στη δίνει ο Θεός τη σωτηρία, εσύ πλέον αφήσεις την επιλέγεις. Την ένωσή του μαζί μας, μαζί του. Θέλεις και ενώνεις. Δεν θέλεις και δεν ενώνεις. Έτσι λοιπόν ακόμα μέσα στη δική λειτουργία βλέπω ότι υπάρχει ακριβώς το ίδιο σχέδιο του Θεού. Ξανακατεβαίνει ο Θεός και διέρχεται μέσω του ιερού που συμβολίζει το χρόνο του Θεού, όλο το ιερό. Ο κυρίως ναός συμβολίζει την γη, θα λέγαμε. Σε αυτή τη στιγμή έρχεται ανάμεσά μας για να μας ενώσει πάλι εκείνος με τον Θεό. Έτσι λοιπόν είπαμε ότι το ίδιο θέλημα είναι και το κομμάτι και το διάβολο. Το νεοσπόρο και από φωτεινός άγγελος έγινε σκοτεινός άγγελος. Οδηγήθηκε στο σκότο. Θέλησε να κάνει το δικό του και τη στιγμή που έκανε το δικό του το θέλημα, το αποτέλεσμα ήταν να φτάσει και να γίνει σατανάς. Να γίνει διάβολο. Επομένως, απαραίτητο είναι σε εμάς έτσι η ένωσή μας με τον Θεό να επιτευχθεί μέσω του κοψίματος του ιδίου θελήματός μας. Δηλαδή η υπακοή μας απέναντι στο θέλημα του Θεού είναι η οποία αυτή γίνεται μέσω της υπακοής που κάνει ο μοναχός του στον ηγούμενο, στον γέροντά του ή του γεροντισάτη, γίνεται μέσω αυτού του πράγματος. Εκοπή του ιδίου θελήματος. Είναι ο τόπος σωτηρίας. Και γιατί όπως σας είπα, είπε ο Εκκλάρχη, η γραφή του Χριστός, εγένεται η πλήκος μέχρι τη θανάτου. Θανάτου δεν σαν το πού. Δηλαδή, υποφερτής, ανυπόφορης δηλαδή η υπακοής. Δηλαδή έχεις μέχρι το σημείο να πεθάνει από υπακοή. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σκληρό. Αυτό δεν τα δούμε, θα τα κάνουμε κι εμείς. Δεν υπάρχει λοιπόν σωτηρία στον άνθρωπο, εάν δεν υπακούσει. Αν υπακοή ίσον θάνατος, υπακοή ίσον σωτηρία. Άρα δεν υπακούω, εκάνω το δικό μου το θέλημα, σημαίνει καταδίκη. Συνεχίζω και απομακρύνομαι μόνος μου, δεν με καταδικάζει ο Θεός, μόνος μου συνεχίζω να απομακρύνομαι από τον Θεό. Τραβάω το δικό μου δρόμο. Και όχι μόνο σαν μοναχός, αλλά και σαν ειδικός. Και το θέλημα του Θεού δεν αλλάζει από το μοναχό στο λαϊκό. Ένα είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό που είναι και για μας είναι και για τον μοναχό. Μονάχα που εμείς σαν μοναχοί έχουμε επιβαρυνθεί επιπλέον σε μια θεληματική υπακοή. Ότι επειδή μόνοι μας ίσως είναι δύσκολο να επιτεθεί αυτή η σωτηρία, όπως λέγαμε στην προηγούμενη ομιλία μας ότι μέσα στον κόσμο είναι πιο δύσκολο, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης του Χρυσόστομος, γιατί το λόγο δηλώνουμε σε ένα πρόσωπο που είναι στόχο και θέση του Χριστού, προηγούμενος δηλαδή, ο οποίος μέσα στο μοναστήρι είναι στόχο και θέση του Χριστού. Όπου ο προηγούμενος εκεί είναι και ο Χριστός. Και γι' αυτό λέει ακριβώς λένε οι πατέρες, ότι πήγαμε στο γέροντα, το Χριστό πήγαμε.
Έκανες καλό με τον Γέροντα. Ο Χριστό έκανες καλό. Αντανακλά, λέει, ό,τι κάνεις επάνω στον Οικούμενο, αντανακλά ακριβώς απέναντι στο πρόσωπο του Χριστού. Η παραμικρή λοιπόν ενέργεια απέναντι στο Γέροντα έχει άμεση σχέση πάλι με τη σωτηρία μας. Και γι' αυτό λέει ο Άγιος Ευθέμ, όχι ο Άγιος Ιωάννης της Κρήματος, ότι είναι καλό να είσαι τσακωμένος με τον Θεό, παρά να είσαι τσακωμένος με τον Γέροντά σου. Γιατί εσύ θα κριθείς ο μοναχός για αυτά τα τρία πράγματα. Υπακοή, αντεπίδησης. Υπακοή, ασθενία, ασθενοσύνη. Λοιπόν, έτσι λοιπόν το δικό μας το θέλημα είναι εκείνο το οποίο πρέπει να περιορίσουμε και να το εξαφανίσουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή η σωτηρία αν δεν έχει υπακοή σε αυτό. Και αφού έπεσε ο ίδιος ο Χριστός, θα κάνει υπακοή και θανάτου. Άρα αυτό πρέπει να το καταλάβουμε ότι πρέπει παντελώς να φύγει μέσα από το μυαλό μας το ίδιο θέλημα. Παντελώς πρέπει να πολεμηθεί. Δεν πολεμήθηκε αυτό. Πρέπει να το πολεμήσουμε. Αυτό είναι ένα συνεχόμενο αγώνα. Ένα συνεχόμενο καθημερινό αγώνα. Η οποία μεταφράζεται, η υπακοή αυτή μεταφράζεται ω υπακοή απέναντι στο θέλημα του θέλημα. Το ίδιο γίνεται και για του λέγκου φυσικά. Αυτή η τελεία υπακοή απέναντι. Και αυτό το καταλαμβάνει πάρα πολλέ φορέ το λέμε στη ζωή μα. Πρέπει να το λέμε. Και ήδη δείξω μειοδόν να πορεύσω. Δηλαδή ο Θεός να δεχεί τα λιγματά μου, να δείτε κάθε μέρα τον δρόμο που πρέπει να φορέμουν, να μην πορευθώ λανθασμένα. Λάβει Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Μίλα για μου Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Υπακούω Κύριε. Σε υπακούς αυτά που μου λες. Αρκεί εσύ να μου ομιλείς και εγώ Χριστέ μου από εκεί και πέρα θα εφαρμόσω τα λόγια σου. Επίσης αυτό που λέμε Θεία Λειτουργία της Παναγίας Ακράτου πρωτοδοκημένης εν τόξο της Κύριας ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσεως εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παρελθόν. Ότι αφήνουμε όλη μας τη ζωή να καταδίνουμε στο θέλημα του Θεού. Να γίνεται το θέλημα του Θεού, για να γίνει το θέλημα του Θεού. Πρέπει να κάνουμε το δικό μας θέλημα. Δεν μπορεί να υπάρχει το ίδιο θέλημα. Δεν υπάρχει και το θέλημα του Θεού. Γιατί όταν κάνει το δικό σου το θέλημα, δεν μπορεί να έχει επέμβαση το θέλημα του Θεού. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές όταν έρχονται σε κάτι να εξομολογηθούν, τα οποία χωρίζουν πολλές φορές και κλαίνουν και το Θεού. Είτε ο ένας ή το άλλο σε κάτι που σε τους δύο παράτησε. Και είτε Θεέ, όταν μου λέει, φτάνει, άντε μου για ποιο λόγο επέτρεψε ο Θεός να χωρίσω, επέτρεψε να πάθω αυτό, γιατί εγώ έχω δύο παιδάκια, είχα τρία παιδάκια και για τα λοιπά, δεν είναι δικαία που το πήρε η άλλη, είχε τρία παιδιά από το παιχό, είχε άλλη οικογένεια και τα λοιπά. Και όταν της κάνεις την απλή ερώτηση, την πιο απλή ερώτηση, λες ότι ο Θεός επέτρεψε, η θέληση και χώρισε. Γιατί είχε ρωτήσει τον Θεό για να τον κάνεις. Και τη συμφωνήσει με Θεό. Δηλαδή πριν ρώτησε στον Θεό εάν τον θέλει αυτό να το πάρει και άντρα σου και η γυναίκα σου. Πώς από εκεί και πέρα μετά. Και αν σου είπε ναι, βεβαίως και να. Αν το ρώτησε και σου είπε ναι ο Θεός, βεβαίως μετά να πάρει να σου ζητήσει το λόγο ότι δεν τη θέλει, σε ρώτησε. Και σου είπα αν είναι καλός να το πάρω. Εάν δεν είναι, να μην το δώσεις. Αφού επέτρεψες και τον πήρα, και μας είχα ρωτήσει, γιατί τώρα γίνεται αυτό. Έχει το ρωτήσεις. Γιατί επιτρέπει αυτό το Α ή το Β να γίνει. Αλλά ρωτάμε τον δεκάτο και τον πιπλού, δεν το ρωτήσαμε. Ή κάνουμε το δικό μας το θέλημα, οπότε μετά πάμε και ρωτάμε και τα ρέστα. Λοιπόν, και εκεί πρέπει να συνειδητοποιήσω ότι σε κάθε ένα, μια κίνηση την οποία κάνουμε, στην κάθε κίνηση, την παραμικρή κίνηση που κάνουμε, θα πρέπει να ρωτάμε τον Θεό. Το θέλει άλλο ο Θεός αυτό που κάνουμε. Αν είναι κάποιος μια δουλειά, μια εργασία,
το θέλει αυτός να κάνω αυτή την εργασία. Είτε αν ήταν το δικό μου το θέλει και πέσω έξω, κατά το κεφάλι μου έκανα και πέσα έξω. Αποφασίζω να χτίσω ένα σπίτι. Αποφασίζω να κάνω το ένα. Αποφασίζω να κάνω το άλλο. Φυσικά αποφασίζω ότι είμαι εγώ. Αυτό είναι σίγουρο ότι αποφασίζω ότι είμαι εγώ. Αλλά αυτό το θέλω να αποφασίσει όμως. Είναι θέλει του Θεού. Αυτό είναι το όλο ζήτημα. Είναι θέλει του Θεού. Άφησα το Θεό να επέμβει. Του άφησα χώρο να μπει μες στη ζωή μου και να μου δείξει αν αυτό το οποίο κάνω είναι το θελημά του. Ή μήπως κάνω το δικό μου. Γιατί να κάνω το δικό μου και μετά πάω και ρωτάω, δεν πάει κάτι καλά. Και ρωτάω μετά και ζητάω τα αρέσει από το Θεό. Καταλαβαίνω ότι αυτό που κάνω είναι παράδομο. Δεν μπορώ να κάνω το δικό μου και μετά να ρωτάω το Θεό. Και δεν είναι. Ξέρετε και στα παραμικρά πράγματα πρέπει να ξέρουμε αν αυτό το οποίο κάνουμε εν πάση περιπτώσει είναι θέλημα του Θεού. Πού τα λένε σαν χριστιανοί και βάση τη ζωή είναι μόνο Χριστό του Θεού παραδοθόμεθα. Να δούμε όλη μας τη ζωή. Και ας γίνει ό,τι θέλει ο Θεός. Αυτό που να κάνουμε το δικό μας. Και ότι τότε πώς κινούμε τα μέσα στα χέρια του Θεού. Και πρέπει να έχουμε αυτή τη συνέστηση. Ότι κινούμε τα μέσα στα χέρια του Θεού. Αλλά για να έχουμε τη συνέστηση πρέπει να έχουμε τη συνέστηση ότι όλα όσα κάνει είναι για τη δόξα του. Σαν μοναχός του να έχει. Αλλά και σαν λαϊκός, σαν χριστιανός. Ότι είναι όλα για τη δόξα του. Κινούμε με απότερο σκοπό τη δόξα του Θεού να εφαρμοστεί το θέλημα του Θεού ως εν ουρανό και επί της γης. Εάν το δεν το επιτύχω στη ζωή μου, τότε κάνω το δικό μου. Και φυσικά γι' αυτό μετά και θα λογοποιηθώ. Γι' αυτό μετά και θα κρυφθώ από τον Θεό. Γιατί λένε ότι ο μοναχός που κάνει υπακοή δεν κρίνει από τον Θεό. Γιατί τι κάνει, θα φορτώνει στο γεροντά του όλα. Αν δεν ξέρω, θα λέει στον Χριστό. Και ρωτάτε με ένα κάτι, εγώ υπακοή έκανα. Εγώ υπακοή, εμένα μου πρέπει να κάνω υπακοή. Βγαίνω το ρωτήσι. Και απαλλάσσεται. Εκείνος ο οποίος έκανε υπακοή. Και τα φορτώνει το γέροντα σήμερα. Ενώ είναι αντιθέσει όταν ο γέροντας βρεθεί και δει ότι ο μοναχός ή η μοναχή είχε κάνει το δικό του το θέλημα εν ημέρα κρίσεων. Πώς είναι δυνατόν όταν εγώ δω ότι άλλα έλεγα, άλλα έκανα τότε. Άλλα έλεγε μπροστά μου, άλλα έκανε μπροστά την πλάτη. Αυτομάτως υποχρεωτικά να μην έχεις προεκκλήσεων και αρχίζει η αποστασιοποίηση. Λες αυτός με πούλησε. Μπροστά μου έλεγε άλλα, ναι να είναι προηγημένο γέροντα, ναι να είναι προηγημένο γέροντα. Και δείχνουν ότι έκανε υπακοή. Στην πραγματικότητα όμως, κατεργάζεται τα δικά του. Έκανε το ίδιο θέλημα. Πώς είναι λοιπόν εγώ μετά να πω υπερασπιζόμενος και να πω ναι αυτός κινήθηκε βάσει της υπακοής. Και ο ίδιος ο Χριστός θα του πει, εσύ άνθρωπε, ναι με δήλωνες υπακοής για αυτό που λέει το Ευαγγέλιο κάτω. Είπε λέει, πήγαινε ο πατέρας, λέει, φέρε μου, παιδί μου, κάνε αυτό και λέει, ναι, θα το κάνω, λέει, πατέρα. Και λέει, το Μικύριο, τι δεν πήγε, να το κάνει. Και ο άλλος του είπε ότι δεν θα πάω, αλλά πήγε, λέει, τελικά. Και ρωτάει, ποιος από τα δύο έπραξε το θέλημα του Θεού. Τελικά πέφτει ο δεύτερος. Παρόλο το ότι αρνήθηκε στην αρχή, το κατανόησε μετά και πήγε και το έκανε. Άρα ο πρώτος που το είπε και δεν το έκανε, δεν λέει τίποτα. Έκανε πάλι το δικό του το θέλημα. Άρα λοιπόν η εκπομπή του ίδιου θέληματος είναι απαραίτητη, διότι από εκεί και πέρα ο μοναχός, η μοναχή, απαλλάσσεται από το να τεθεί ενώπιον ενός δικαστηρίου για να αρχίσει να απολογείται, να απολογείται, να απολογείται. Και μιλάμε για την περίπτωση όπου έρθει η ανάσταση κρίσεως, έτσι. Γιατί αν είναι στην τέλεια υπακοή, ισχύει αυτό που λέγεται το Ευαγγέλιο, ότι
μεταβαίνουν από τη θανάτη στην ζωή. Δεν μπορεί να υπάρξει από εκεί πέρα τα ερωτική για πράγματα τα οποία. Όταν όμως βρεθεί ότι δεν είναι εντάξει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να διελεύσει. Και να διέλθει και να περάσει. Θα κάνει η υπόθεσή του. Και εκεί φυσικά θα πει ότι δεν έκανε το έκανε το ίδιο. Θέλει. Άρα λοιπόν η επαφή του ιδίου θελήματος είναι κάτι που τα απαραίτητα και να κινούμαστε μέσα στο τέλος του Θεού. Και αυτό το οποίο κάνουμε πάντα είναι να σκεφτόμαστε αφαιρούμε τη σωτηρία μας, αφαιρούμε το ότι κάνουμε είναι να είναι για τη δόξα του Θεού. Δηλαδή αν δεν έχουμε μέσα μας το σκεπτικό μας να είναι η δόξα τελικά του Θεού για ό,τι γίνεται, να ξέρετε και ο Θεός δεν είναι επιλογή αυτό που κάνεις. Δεν είναι επιλογή αυτό που κάνεις. Πρέπει να εργαζόμαστε και να κινούμεστε μέσα σε ένα θέμα ότι ό,τι κάνω, κάνω για τη δόξα του Θεού. Εάν αυτό μέσα μου δεν το έχω καταλάβει, πρέπει να το εξερευνηθώ. Θα σας πω ότι εγώ το έδωσα πολύ περισσότερο, το συνειδητοποίησα αυτό το πράγμα, όταν επισκεφτόμενος με τους πατέρες της Κύπρου της Αγίας Άννας, επάνω στο Άγιο Νόρος, που είχαμε καθίσει εκεί με τους πατέρες και μιλάγαμε για αυτά το πράγμα. Και το Χριστόφωση και μετά από διάφορα πράγματα. Την επαρκά πράγμα της Ιησούς. Και η Ιώνη είχε πάει 4 το πρωί, 5 και δεν θυμάμαι. Πάντως εκεί ήταν, είχε πάει αργά η ώρα. Φτάσαμε πολύ όρθιο ο μαθαίος. Οπότε λέμε σε κάποια στιγμή πρέπει να πάμε να χαμπλώσουμε να κινηθούμε. Και εδώ να κάνουμε το απόδειγμα. Και να πούμε τη λόγια που συμβίζει. Και κύριε Ζωή, παιδιά, απλότητα ο μοναχός. Μου λέει γιατί τόση ώρα μου τι κάνει. Τόση ώρα μου λέει τι κάνει. Δεν είναι κάτι. Και αυτό είναι η καρδίλουσα που είμαστε σαν άγρυπνοι που λέει τόση ώρα. Και εκεί συνειδητοποίησα το τι μου έλεγε. Από εκεί κοίταξε γύρω και όλα τα σπιτάκια πάνω στη σκήνη της Αγίας Άννης. Σκεφτόμουν και πράγματα, τι κάνουν, για ποιο λόγο, για ποιον έχουν έρθει και είναι εδώ πέρα. Τι κάνουν εδώ πάνω, σε ένα βουνό, που απέναντι τους βλέπουν όλη την μέρα τη θάλασσα. Τι ήρθαν να κάνουν, για ποιον έχουν έρθει εδώ πάνω όλοι οι άνθρωποι. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι όλη τους η ημέρα είναι αφιερωμένη στον Θεό. Όλη τους κάθε κίνησή τους είναι για τη δόξα του Θεού. Ό,τι κάνουν, ό,τι συζητούν, ό,τι μιλούν, ό,τι ενεργούν, ήδη είναι μία συνεχόμενη προσευχή. Ήδη. Είναι αυτό το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Το αδιαλείπτος προσεύχεστε δεν είναι μόνο το να λέω την ευχική της που στέλνει η σώμη. Αλλά όταν το όλο μου είναι, η όλη μου ζωή, είναι μια φλεγόμενη δάμε για τον Χριστό. Άρα όταν αναλώνουμε όλη την ημέρα για τον Χριστό, γύριζε και μου λέει, ο τύπος θα μας πάει πάλι. Δηλαδή που θα πηγαίναμε να λέγαμε το άσπηλα μόλιτε, το καιρό είναι δέσποτα και τα λοιπά, το αποδείχνουν. Τι περισσότερο πρέπει να προσθέσει, δεν κατάλαβα. Τι παραπάνω μας δώσει αυτή τη στιγμή. Αφού είναι όλη μας η ζωή για τον Χριστό. Αφού είναι ο τύπος εκεί πέρα. Σε ποιον μιλάγαμε τους η ώρα πριν. Για ποιον μιλάγαμε τους η ώρα. Για ποιον συζητούσαμε. Για ποιον ξαναγυρίσαμε όλο το βράδυ. Αυτό μου είναι ο τύπος. Γι' αυτό μου λέει ο κόσμος έχει χάσει την ουσία και του έχει μείνει ο τύπος. Δηλαδή θεωρεί ότι άμα δεν κάνει αυτό, δεν πάει τώρα να κάνει ακόμη, πάει δεν προσευχή της ο Θεός. Γιατί όλη τη ζωή δεν είναι προσευχή. Όλη τη ζωή είναι για έναν εαυτού.
και πόντι η ζωή είναι για τον εαυτό του, βέβαια μου, αισθάνεται ότι πρέπει να το κάνει κάτι το ίδιο. Γιατί το κέντρο προσμένως θα πρέπει ίδιος. Είναι σαν να έχουμε έναν βασιλιά και να είμαστε όλη την ημέρα μαζί και να συζητάμε. Όλη την ημέρα μαζί. Έχεις κατήσει 15 ώρες, 18 και συζητάς μαζί του. Και συζητάς τα σχέδιά του και αυτόν, συζητάς το ένα, συζητάς το άλλο, συζητάς το άλλο. Και είσαι μαζί με άλλους δύο-τρεις και συζητάς. Μαζί με τον βασιλιά. Και λίγο πριν τελειώσει η συζήτηση και πείτε να πούμε καληνύχτα, λέμε ξαφνικά, δεν πάμε να πούμε για δύο λέξεις να συζητήσουμε με τον βασιλιά. Γιατί δεν σου πει ο άλλος, έλα θα ζώσεις. Αφού 15-18 ώρες μαζί είμαστε και μιλάμε τώρα και ακόμα δεν είναι μπροστά μας. Δεν έχει φύγει. Τι πάμε πάλι να ξαναπούμε, να πούμε τι τώρα. Αφού όλη την ημέρα, εκτός αν δεν είσαι όλη την ημέρα μαζί του. Αν όλη την ημέρα δεν αισθάνεσαι ότι είσαι μαζί του, αν όλη την ημέρα δεν είσαι το είναι σου, δεν είναι για αυτόν, ναι. Δεν είναι η ψυχή σου δοσμένη ότι κάνεις για αυτόν, ναι. Αν δηλαδή εκεί που φυκαλίζεις τα μαρούλια, εκεί που είσαι στα πρόβατα ή στην Ελλάδα, εκεί που είσαι στο ιερογραφείο, εκεί που είσαι στο κέντρημα, στο κομποσκήνι, στην καταδιότητα, στο μαγείρεμα, εάν έχεις αίσθηση ότι μαγειρεύεις για τον εαυτό σου, εάν έχεις αίσθηση ότι καταδίζεις τα δικά σου τα ζώα, αν έχεις αίσθηση ότι υπηρετείς και είσαι υπηρέτης κάπου, της Μόνικας, της γερότησας, βέβαια, εκεί τότε δεν δουλεύεις. Δεν είσαι όλη την ημέρα αφιερωμένος στον Χριστό. Όταν όμως εργάζεσαι εκεί αυτό το διακόνημα το οποίο κάνεις και σκέφτεσαι ότι είναι ο κήπος, βασιλιά μου, του Χριστού μου, το κήπο του σκελίζω. Όταν είμαι αρχοντάρης, είμαι εκείνος που με έβαλε να υποδέχομαι και ποιους, τους δικούς του επισκέπτες. Δεν έρχονται για μένα, δεν έρχονται για σένα. Και γι' αυτό τους λέμε, περάστε μέσα να προσκυνήσετε, να χαιρετήσετε. Εμένα θα χαιρετήσει. Το φιλικό πρέπει να πάει να χαιρετήσει. Αφεντικό πρέπει να πάει να χαιρετήσει. Και γι' αυτό παίρνει ο αρχοντάρης και το παίρνει ευθύνη στον ναό. Γιατί το πάει στον ναό. Να χαιρετήσει το αφεντικό του στο Θεό του Χριστό μας. Το Χριστό μας. Και εδώ αμέσως, όπου μου σε ένα μοναστήρι, αυτό βάζει και μόλις έχει επισκέψει, δεν περάσει στον ναό. Να χαιρετήσει και το αφεντικό. Εγώ τι είναι που θα με χαιρετήσει. Και γι' αυτό επισκέπτη μου ότι παίρνει σε μοναστήρι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει, και εμείς όταν φέρνουμε το μοναστήρι, χαιρετάμε πρώτα το αφεντικό. Όταν ξαναγυρίζουμε, χαιρετάμε πρώτα το αφεντικό. Και γι' αυτό όταν έρχεται συνήθως, τι κάνει ο μοναχός. Πηγαίνει στον τόπο που είναι ο ηγούμενος και παίρνει την ευχή. Την ιστόπο και δέσει του. Είναι στον τόπο, αν δεν πάει στον ναό. Είναι στον τόπο και της Χριστού. Μόλις έρθει, θα και παίρνει την ευχή αμέσως μόλις του το γέρο. Και την γερότησε. Πάει αμέσως, όταν φέρνει πάλι, και παίρνει την ευχή για να φύγει. Χαιρετάει, όπως αν είσαι μέσα στον βασιλιά, θα χαιρετάει και στον βασιλιά για να φύγει στο παιδικό σου. Και το χαιρετάς αμέσως και παίρνεις. Όταν λοιπόν είμαι στο ιερογραφείο και σκέφτομαι ότι το Χριστό ράβο, το χειτόνο του Χριστό ράβο. Δεν ράβω άλλα πράγματα. Εφόσον εμείς τούτων των ανθρώπων κάνατε, για μένα λέει ο Χριστός θα κάνει. Όταν έχω λοιπόν την αίσθηση, καθαρίζω το σπίτι, καγγελέπω για το σπίτι, σκουπίζω για το σπίτι, ρωτίζω το κήπο και το δικό μου, όλη την ημέρα και κοιτάω πώς θα είμαι ευχαριστημένος ο Κύριος μου, γιατί τον αποκαλούμε και Κύριο. Γι' αυτό τον αποκαλούμε Κύριο. Και λέμε Κύριος μας, και του πολύ φιλικά και μας λέει ότι δεν είστε δουλειά.
Ενώ εμείς λέμε δούλοι αχρίλιες μεν, οι δούλοι σου Κύριε, και σκύβουμε, όπως σκύβει ο δούλος, ο πραγματικός δούλος στον Κύριο, σκύβουμε. Ποιος είναι και μας λέει στα αδέρφια μου. Ποιος είναι και μας λέει είστε φίλοι μου. Εμείς φίλοι μου είστε. Δείτε πόσο ο ίδιος δείχνει αγάπη, ενώ είναι όντως Κύριος. Ενώ είναι όντως Κύριος, είναι ο μόνος και πραγματικός Κύριος. Ένας άλλος δεν είναι Κύριος. Είναι δίκη, έρχονται και παρέρχονται. Έρχονται και παρέρχονται. Είναι απαραίτητο λοιπόν, σε αυτό το πράγμα, να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ό,τι κάνουμε λοιπόν, είναι μέσα στη δόξα του Θεού. Τότε πραγματικά όλη μας η ζωή, κάθε κίνησή μας, η κάθε κίνησή μας, ακόμα το πρώτο, διαψώνει στην άκρη, στην Πάτρα, στο ένα, στο άλλο. Όταν πάει για μια αποστολή στην Αθήνα, ποιος είναι ο αποστέλλον με, ποιος με αποστέλνει να πάω εκεί, για ποιο πάω και ψωνίζω, για ποιο πάω και κουράζω. Εάν έχω την αίσθηση ότι υπηρετώ τον Κύριό μου και ότι θα τον δω, μετά χαρούμενο, γιατί τον υπηρέτησα πιστά, λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Και όλη πάσα τη ζωή μου, Χριστό τον Θεό παραθώμενο, και ότι όλος είναι μέσα στα δικά σου χέρια. Τότε όλη μου η ζωή είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος του, μία προσευχή. Μία δάδα αναμένη απέναντι στον Χριστό. Όλη μου η ζωή. Και για το πολύ σωστά είπε ο Μόναχος, τι απόδειγμα θα πάνε να κάνω. Δηλαδή είναι ένας όρος που λέτε. Και μην άναμος. Γιατί εγώ είχα μείνει στον τύπο. Και εκεί συνειδητοποίησα πράγματι ότι όλη μας η ζωή είναι αφιερωμένη στον Χριστό. Κάθε κίνησή μας. Κάθε μία κίνηση που κάνουμε, εκτός αν κάνει κάποιος κάποια κίνηση για τον εαυτό. Αλλά τη στιγμή που έχουμε δώσει τη ζωή μας στον Χριστό, είναι δυνατόν να κάνω κάποια κίνηση με εκείνη. Είναι δυνατόν να βάζω το εγώ μου, λέω, να βάζω το ίδιο θέλημα. Και αυτό φαίνεται και από ένα άλλο σημείο πάλι, το ότι ο μοναχός δεν κάνει κάτι χωρίς ευλογία. Δεν κάνει κάτι χωρίς ευλογία. Γιατί δεν κάνει κάτι χωρίς ευλογία. Μόνο μικρή κίνηση δεν κάνει. Γιατί δεν θέλει να γίνει το δικό του το θέλημα. Γιατί ξέρει το δικό του θέλημα σημαίνει θάνατος. Αυτό ακριβώς το πράγμα ότι όταν κάνω το ίδιο θέλημα σημαίνει ότι πάει. Οδηγούμε ξανά στο θάνατο. Και για το ό,τι κάνει. Ο μοναχός τι κάνει. Πάει και κάνει ευλογία. Το νόημα έχει ευλογία. Ότι να μην είναι το δικό μου. Το δικό μου λέω εκείνη τη στιγμή, ναι. Γιατί όταν ζητάω μια ευλογία και λέω να πάω εκεί, στην ουσία το δικό μου το θέλω, λέω. Αλλά το δικό μου το θέλω δεν το αφήνω να γίνει επειδή εγώ το θέλω. Το στέλνω στον Γέροντα για να γίνει το θέλω του Γέροντα της Γεράτησης. Άρα το θέλω του Χριστού. Άρα εγώ δεν έκανα τελικά το δικό μου. Άρα τελικά εγώ δεν έκανα το δικό μου. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι ας μην ρωτήσω, ας μην πάρω ευλογία, δεν το κάνω αυτό γιατί να μην πάρω παραπλοκή γιατί μπορεί να βγει. Άρα πάλι το εγώ μου θέλει να κάνω. Πάλι το εγώ μου κάνω. Φυλάω το εγώ πάλι. Φυλάω το δικό μου το θέλημα. Κάνω αυτό που θέλω εγώ. Δεν αφήνω. Ενώ έχω κάτι που θέλω να κάνω, κάτι που θέλω να κτλ. Να εκτελέσω. Σκεπτόμενος, πονηρά, το έκανε και ο Ιωσήφ Πόλος, τα σκέφτηκε πονηρά για τον Θεό,
να κάνει το λοιπόν που θέλει. Αυτό της κάνει που πραγματικά είναι θυμάσιμο λάθος. Τι να πω και τι να το πω, πότε σπράξω όλοι. Και να σπράξω και να όχι και να σε συναχωρηθώ και να συγχυστώ, να ρωτάω. Γιατί να συναχωρηθώ και να συγχυστώ, να συγχυστώ. Από τη στιγμή που έχω βγάλει το δικό μου το θέλω. Από τη στιγμή που επιθυμώ να γίνει το θέλημα του Θεού. Δεν ενδιαφέρει ποιο είναι το θέλημα το δικό μου. Δεν ενδιαφέρει τι μέρη γενέστε. Αυτό το πράγμα πρέπει να ξέρετε ότι στον άνθρωπο χαροποιεί και δίνει χαρά. Και δίνει χαρά. Δεν δίνει στην αφόρμη. Και εγώ το είδα πρόσφατο παράδειγμα για την εγγραφή μου στον κατάλογο προς αρχαιοδοτία. Απ' την αρχή είπα, θα κάνω αυτό που με θέλει και το θέλω. Έβαλε τον πατέρα Νεκτάριο, αν πάμε καλά και βράδυ σε ένα κλείο. Μετά τη θεία λειτουργία που κάναμε. Εάν πρέπει να στείλουμε τα χαρτιά, όλο τις φώτες να τα στείλει, να μην τα στείλει. Τι έλεγα, τι προσευχόμουν. Και τότε με ρωτούσαν όλοι τι θέλουν να γίνει ό,τι είναι για το καλύτερο και τη σωτηρία της ψυχής μου. Για την εκκλησία, για τα μοναστήρια μας κτλ. Να γίνει το θέλημά του. Αυτό επίσης μπορούσε. Επομένως, γιατί να στεναχωρηθώ όταν ήρθε η απόφαση ότι δεν γράφεις. Γιατί να στεναχωρηθώ. Το ίδιο έκανα και όταν έρθει εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο. Μητέρα μου το θυμάται. Προσευχή μου ήταν, δεν θέλεις να πω Πανεπιστήμιο. Θα ωφεληθώ αν πω στο Πανεπιστήμιο. Θα μου ωφελήσει το Πανεπιστήμιο. Ή όχι. Εάν δεν θέλεις, αυτό που σας είπα, δεν πρέπει να κάνουμε καμία κίνηση αν δεν τις θέλεις ως του Χριστού. Γιατί είναι και έννοια. Στα ποιό της πάλι. Το παπίσι. Εννοεί θα μπορούσα να μην πάω πάλι. Πάλι το άφησε και στο θέμα σου στον θέλεις τους θέλεις να πάω ή δεν θέλεις να πάω. Εννοεί για το δικαίωμα πως δεν πήγε ο αδερφός μου. Δεν μην πάω. Λόγω του ότι ήμουν Αμερικανός πολίτης τώρα. Και για το δικαίωμα δεν μην πάω, θα πληρώσω. Και τα άφησε και γύρισε. Άφησε στον παιδί και γύρισε και πήρε κοντά του. Είναι κομικό σε κομμάτι να προσέρχομαι και να λέω κάθε βράδυ στην προσευχή, λάλη κύριε και ο δούλο σου ακούει. Κύριε, δείξω με οδό να την πορεύσω. Και πάσα τη ζωή μου μόνο του Χριστό, το Θεό παραθόμενο. Και να το λέτε κι εσεί αυτό που προσευχήσει. Να γίνετε μέσα, γιατί από εκεί και πέρα μετά δεν έχουμε στεναχώρια. Γιατί ο Θεός για να μην επιτρέψει να πω, σημαίνει ότι βλέπει ότι κάτι κακό από αυτή θα γίνει. Και γινόταν. Από κάπου με προφύλαξε. Γιατί αυτό παρακαλώ, Θεέ μου, τι αν είμαι να πω. Και να χάσω την ψυχή μου. Και να χάσω την ψυχή μου. Έτσι κι άδικα δεν με βάλα μέσα. Δεν ήταν δίκαια. Δεν πήγα δίκαια. Άδικα, αδίκως δεν με βάλα. Απλώς δεν θέλεις ο αρχιεπίσκοπος να πω. Εκείνος επέμενε. Από τη μάθημα από τους άλλους αρχιερείς, επέμενε ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος να δείχνω. Λοιπόν, τελικά τα μεγάλα. Εγώ δεν πιάνω το παρασκήνιο που ήταν, εμένα εγώ πιάνω την απόφαση που ήταν, που ήταν στα χέρια μου. Που η απόφαση λέει ότι δεν περνάει. Πολύ καλά. Και εγώ χάρη, εγώ πέρασα την πόρα του Χριστού και τη Παναγίτσα, τον τοξολόγησα, τον ευχαρίστησα και λέω Θεέ μου, από κάπου με φύλαξε. Από κάπου κακό με φύλαξε. Ποιο ξέρει τι θα γινόταν ή τι έβλεπε ο Θεός από εκεί και πέρα. Κάτι πιο άλλο σχέδιο έχει ο Θεός μέσα στο μυαλό. Κάτι άλλο κάνει που δεν είναι ορατό τώρα αυτή τη στιγμή σε εμά. Οπότε από εκεί και πέρα δεν κάνει τα συναγωγέ σου. Μου λέει ο προετοιμάσιο. Ο παιδί μου να μου λέει θα σε είχε αποκλείσει. Έστω και λίγο ψήφισε.
Όταν θα μου μάθησε το σύμπαν. Ούτε και πραγματικά, ούτε καν την άνοιξε. Γιατί δεν είναι το θέλημα του Θεού. Γιατί αν το άνοιξε, σημαίνει τότε το θέλημα του Θεού έπρεπε να ήταν σύμφωνα με το θέλημα το δικό μου. Δηλαδή να κάνω το Θεό να θέλει να κάνω το δικό μου. Να με περάσει. Τότε πώς λέμε γεννηθεί το θέλημά σου. Και να προσεχόμε να λέμε Θεέ μου, εάν είναι το δικό σου θέλημα, αν είναι για το καλό και τη σωτηρία της ψυχής μου. Τι θα το κάνω εγώ με την αγιώ με δεσπότης και να έχω την ψυχή μου. Τι θα το κάνω. Ή να έκανα κακό στην εκκλησία, κακό στο μοναστήρι και οτιδήποτε. Οπουδήποτε. Επομένως, λέω θέμα, αν βλέπεις ότι δεν είναι για το καλό και για τη σωτηρία της ψυχής μου, γιατί γι' αυτό ενδιαφέρει τον Παναγιώτη, το πώς θα σωθεί το παιδί μου, πώς θα ξαναενωθεί μαζί του, πώς θα ξαναβρούμε το παράδεισο, το χαμένο παράδεισο. Έτσι και ο Γέροντας Παΐσιος που ήταν απλός μοναχός, ο Φίλιος και όλοι οι Αγίοι μας, γιατί ήταν αρχιέρης. Έτσι. Εξάρτητα πώς είναι οι υπόλοιποι που αγιάζουν και πώς είναι οι αρχιέρης που αγιάζουν. Πολύ πιο δύσκολος ο αγιασμός όταν είσαι αρχιέρος και τα καθήκοντα είναι πάρα πολλά. Αυτά που επιφορτίζεται πάνω του άνθρωπος. Βλέποντας λοιπόν ο Χριστός, γιατί είδατε ότι ούτε καν σαν απολύτητα, ούτε καν με άγγιξη, ούτε καν. Αλλά έτσι πρέπει να τα λογίζουμε όλα. Να γίνεται το θέλημά μου. Και πρέπει να τον αφήνουμε να γίνει. Το ίδιο δεν είχε γίνει όταν ήταν να πάω τότε στρατιώτης να γράψω και τα πόσο λένε. Έχει ένα άνθρωπο, το έχω πει και όλες πως το λένε, για το στρατό, ότι γιατί δεν πρέπει να ρωτάμε τον Θεό γιατί. Όταν που λέμε ότι μια, ούτε να πάω όταν πήγα κατάλληλος, το παρακαλούσα στην προσευχή μου, πήγα στο στρατόπεδο και στην κόρυφα, όπου και από την κόρυφα επιλέγησε, βγαίνει η έφερτη εξωματική. Τι πλεονέκτημα έχει το γενισέβητο, ο εξωματικός δεν είσαι μόνιμος, είσαι για τα δύο χρόνια που υπηρετήσει τα τρία, δυόμιση που ήταν τότε, υπηρετούσες και σαν αξιωματικός, το μεσημέρι έφερτης από τη μονάδα, σχολούσες δηλαδή στις 3 η ώρα, πήγαινες, έβγαινες έξω και κάτι σαν το κοινό που είσαι ελεύθερος. Το μέλλον που με ενδιαφέρει ήταν το Σαββατοκύριακο, γιατί ήταν με εκκλησιάφωνο, γιατί είχαμε τα καθηγητικά στην Ηλιούπολη, για να μην διαλύσουν τα καθηγητικά γιατί ξέρουν τα παιδιά του καθηγητικού, δένονται με τον καθηγητή. Και επειδή είχαμε πολλά παιδιά στα καθηγητικά της Ηλιούπολης, έλεγα φαίνεται κρίμα να διαλύσουν τα καθηγητικά. Και όταν βάλουμε καθηγητή, τι θα γίνει τώρα, τι θα φτιάξουμε, τι θα φτιάξουμε. Λοιπόν, και τι φροντίζει ο Θεός. Ενώ παίρνω από μέσα και παρακαλώ, κάνε ένα έντερο εξωματικό πιστεύω, θα μπορέσω μετά κάθε Σαββατοκύριακο να ανέψω και δύο πράγματα. Να πηγαίνω την Κυριακή στην Εκκλησία να μεταλαμβάνω και να μπορώ να κάνω κατευθυντικά σχολεία. Και κανένα άλλο λόγο. Και ενώ προσευχόμουν, τίποτα πολύ δεν είναι. Αγανακτισμένος κι εγώ, όταν έγινε αυτό το γεγονός που βγήκα το αποτελέσμα, πάω στο εκεί στο τόπο που είχε μια εκκλησία η κόρη τους, πάω μέσα στο ιερό, εκεί μπροστά στο σταφωνάκι, μοναδίζω, έκλαινε και τάψε. Κάψε το. Γιατί, πώς και τα λοιπά, και λέγα, πού τη ζήτησα. Ζήτησα να γίνω αξιωματικός και να κοινωνάω, να πηγαίνω εκκλησία, να κάνω αρχιτικά. Και άφησε στους άλλους που θα ξενυχτάνε, θα γυρίζουν με γυναίκες, θα γυρίζουν από εδώ, θα γυρίζουν από εκεί, θα κάνει ένας αμαρτής, ο άλλος αμαρτής. Ότι ζήτησα να μπορώ να κάνω καμία αμαρτία. Τι έπρεπε να ζητήσω και γίνεται διάλεξη αξιωματική. Και θεώρησα ότι αδικήθηκα. Θεώρησα ότι αδικήθηκα.
περιπτώνω στο Θεό. Είναι και κάτι που είναι εδώ στο πράγμα. Και λέμε ότι μετά πηγαίνω από τη Θήβα, από το Λόρυφο, έμεινε απλώ κοντά του φυσικά. Πηγαίνω στη Θήβα. Στη Θήβα όμω, όταν τα βράδια ήταν την παράκληση τη Παναγία. Έπαιρνα τον Ιεράκα τη. Παναγία και έκανα κάθε βράδυ την παράκληση τη Παναγία. Εκεί κοίταγα το φω του φεγγαριού, σε κοίταγα η Παναγία, Θεοδόγια, σώσον ημάς. Δεν τα μάζει. Εγώ δεν το έλεγα και εσύ. Οπότε και εσύ όπως χαίρεται το βιεράκι, δεν είδα τι ήρθε η έφοδος. Και τον περνάνε ένα παιχνίδι και όλες τις εξωτερικές και κάνει έφοδος στις Σκοπιές, δηλαδή αν κοιμάται ο, πώς το λένε, ο φαντάρος, αν φυλάει τη Σκοπιά, ναι όχι. Και μόλις πλησιάζει κάποια μέτρα, θα λες άλλη σύ. Του λες ένα νούμερο, σου λαπαντάει εκτός ένα σύνθημα, παρασύνθημα που το λένε, πάση περιπτώσει, και το σύνθημα, παρασύνθημα έρχεται, υπογράφει στο βιβλίο ότι όλα πήγανε. Καλά, ήσουν εκεί στη θέση σου και ήσουν και σύμβουλος. Εγώ μέσα στην προσευχή που έκανα εκείνη την ώρα και στην έψαλα και δυνατά και όλες κάτω από το φως της Ελλήνης, δεν τον άκουσα, ούτε τα βήματά του δεν άκουσα. Οπότε τον είδα μπροστά μου όσο ήταν η μόνη. Βουτάω μέσα στο όμπλο και του λέω πίσω του λέω. Πίσω έτσι χτύψα με τη λόγη. Φοβήθηκε ο άνθρωπος, πήγε η αλήθεια πίσω. Του λέω άλλη τη σύγκριση κτλ. Σύνθημα παρασύνθημα. Ήρθε να το συμπέκυψε και όμως. Ότι με έπεισε εν ώρα. Έψελνα, δεν πρόσεχα, είχα εγκαταλείψει το όπλο μου, το είχα αφήσει το όπλο κάτω. Ωραία, να αφήσει το όπλο κάτω, όλα αυτά είναι παρατόματα. Λοιπόν, και με πέσε να φορά. Να με στείλει στους άνθρωπους να τιμωρηθούν με φυλάκιση. Να κάνει μια φορά και ζητάει ο διοικητής να με δει. Πηγαίνω πάνω στον διοικητή και όταν πήγα πάνω στον διοικητή στη Θήβα τώρα και έχω πάει και έτσι, έχω μεταδιδευτεί στη Θήβα. Και είχα μια ειδικότητα, μου δώσε μια ειδικότητα, κάτι για τα τάγκς, δεν θυμάμαι τι ειδικότητα που ήταν εγώ. Τα τάγκς ήταν, λοιπόν. Με αποτέλεσμα, ο δικός τάξης, δεν θυμάμαι, κάτι παρακολουθεί. Τα τάξη είναι να κάνει τάξη. Λοιπόν, και στη Δήμα λοιπόν που πηγαίνει, βλέπω μπροστά μου ήταν τη στερματάξη, δεν θυμάμαι τι ήταν στον βαθμό. Στρατιώτης, μουλατιώτης, νεόφιος και τελικά λαμβάνω την ίδια. Σηκώνεται πάνω την δίκη της, δεν έχει τα χέρια της, μ' αγκαλιάζει. Έλα εδώ παιδί μου, έλα εδώ παιδί. Τάξη. Μην κάτσε, μαγκαλιάζει με φυλάει. Μου λέει να έχει ένα σφαντάρο που λέει που δεν τρέπεται να βγει ότι είναι χριστιανό. Ξέρει πώ οι φίλοι του κάνουν το χριστιανό εδώ μέσα. Και να πάρουν άδειε, να πάρουν εκκλησίε, να πάρουν το ένα, να πάρουν το άλλο. Εσύ μου λέει και εσύ είπε μετά του, ναι, έκανε τη σοκή. Διάβαζε την παράδειγμα τη Παναγία. Ξέρει μου λέει πω συντρέπονται να ομολογήσουν την πίστη του. Λένε ότι είναι χριστιανοί, μου λέει χριστιανόπλε, αλλά ντρέπονται μου λέει. Είναι κι άλλοι που είναι χριστιανοί μέσα στο στρατό. Τέτοια που έχουν σχέση με την Εκκλησία. Αλλά δεν ομολογούν, μου λέει. Και τέτοια μου λέει παιδιά σαν και σένα, εγώ μου λέει δεν θα τιμωρώ, θα τιμώ. Άχασε. Άχασε μια σχέση. Και μου λέει, θα στείλω ένα, γιατί θα είχε υπερσία του εικονάδου, κάνω τώρα ένα διαδικαστικό, τι ειδικότητα έχει, το είπα την ειδικότητα. Μου λέει, θα σε αλλάξω την ειδικότητα και θα σε βάλω στου πειράγου χοκ. Θα σε βάλω σε αυτού του πειράγου που έχει, μου λέει, Θεσσαλονίκη, όπου πάνε Θεσσαλονίκη και η Εθνή πάνε στο Καπατρίκι και εδώ στην Αθήνα, δεν έχει άλλη. Οπότε μου λέει, θα πηγαίνει εκεί πέρα, θα σε βάλω. Και πράγματι, αλλάζει την τυπότητα και δεν χρειάζεται μου λέει έγκριση. Δεν μπορεί να μου λέει να μην το εγκρίνει το πεντάγωνο. Όχι, το υπογράφει στο ταξίδι του, το πάω το ξέρω τώρα, θα το υπογράψει και θα πάει μου λέει κάτω και λέει. Δεν θέλει μου λέει πλέον το ταξίδι του, να πούμε δεν την εγκρίνει την απορρίπτει. Μόνο την επικυρώνει. Οπότε μου λέει να ξέρει μετατίθεση και δεν θα πα ούτε λίμνο ούτε έμπνο.
Γιατί τέτοια παιδιά που είναι σαν και εσένα δεν πρέπει να πάρει στον αέρα. Γιατί πρέπει να τιμούνται. Και οι πατρίδα πρέπει να του θυμάται. Γιατί ομολογούν να μιλήσει πίστη του, τα ιδανικά του. Και ήταν μια εντάξει. Και πράγματι πηγαίνει, πιάνει κουβέντα με τα σύνταγμα. Και εκεί ήταν το τρομερό ότι αυτό ήταν ο πατρό Αυγουστίνου, ερχόταν στα κηρύγματα. Και όταν με ρώτησε, μου λέει, ρώτησε, μου λέει, κάτσε, μου λέει. Στη Φλόριντα, μου λέει, τα παιδιά μου έκαναν ομαδάκι στην Βουλατσιώτη. Λέω, τα παιδιά σα, πώ θα είστε στο παιδί. Μου λέει, τότε θυμάμαι καλά, η Ιωαννίδη ήταν. Λέει, ο Τάδε και ο Τάδε. Δηλαδή, την υπογραφή του, εγώ δεν είχα τα παιδιά σα. Και δείτε, δηλαδή, πώ ευλόγησε ο Θεό και ήρθε το πράγμα και πώ έγινε. Και πάμε, εν πάση περιπτώσει, πάμε στο μεταντήθο με παιδί και πηγαίνουμε στο Καπαδρίδι. Και το Καπαδρίδι πλέον μου έδωσε ένα έγγραφο εκεί ο διοικητής, όπου κάθε Σαββατοκύριακο, δεν έχω το έγγραφο ακόμα, κάθε Σαββατοκύριακο είναι ένα σπίτι. Κάθε Σαββατοκύριακο. Τι είχα ζητήσει από το Θεό να γίνει, να πηγαίνω, να κάνω το κατηχητικό, να μπορούσα να πει ένα κρυσί και να πλησιάσουν. Όπου αλλά και να είχα πάει, αν είχε γίνει εξωματικό, θα ήμουν Σέρες, θα ήμουν Λίμνο, θα ήμουν Ρόδο, θα ήμουν Κρήτη, πώς θα είχαμε οπουδήποτε. Θα έπρεπε και έξοδα να κάνω. Για να έρχομαι στην Αθήνα να κάνω κάτι θετικά, θα έπρεπε και ολόκληρο ταξίδι να κάνω για να φτάνω. Έτσι λοιπόν το έκανα κατά τον καλύτερο τρόπο. Και επειδή τότε υπηρετούσαν ήταν 2,5 χρόνια η θητεία, 30 μήνες, αν θυμόμαι καλά. Εγώ στους 23 μήνες, εκεί όπως έφτιαχνα το καυσίμι, η αίθουσα που είχε τα τυρόφιση και τα λοιπά, και τις στόλιζα πάσχα τα τραυμά, ληστρά η σκάλα ήταν σε πλακάκι, ληστρά η σκάλα, φεύγω, περνάω μέσα από μια τσαναδία, σπάω το χέρι και παίρνω ένα μήνα αναλογική άδεια στους 23 μήνες. Μετά από ένα μήνα, έβαλε το γύψο και τα λοιπά. Και μόλις πριν τελειώσει η αναδρομική άδεια, βγαίνει το μετάγωμα και λέει: όσοι είναι στρατιώτες, απλοί στρατιώτες, και είναι σε 130 σειρά, το ήταν σειρά που μπήκε μέσα 130, αυτοί θα υπηρετήσουν μόνο 24 μήνες. Όσοι κλείνουν τον 24ο μήνα, απολύονται στη στάδα του μήνους. Εγώ σε 2 μήνες, έρχεται σε 2 μέρες, έκλεινα τον 24ο μήνα. Ήμουν από τον 23ο έξω και είχα σπάσει το χέρι. Σε 2 μέρες έκλεινα τον 24ο μήνα. Και πήγε και απολύθηκε. Όσοι έχουν πάρει γαλόνια και γίνανε έφεδροι αξιωματικοί, αυτοί θα υπηρετήσουν κανονικά όλη τη συμπληκτήρια. Και τότε φεύγω και πάω, γιατί ξεζόμαστε στο νεκροταφείο και πηγαίνω τότε στο νεκροταφείο, στην εκκλησία του νεκροταφείου, κλαίγοντας και έλεγα στον Χριστό, σε ευχαριστώ, πιστεύω, που δεν άφησε να γίνει αξιωματικό. Αυτά τα χρόνια, γιατί απολύθηκα και νωρίτερα. Δηλαδή θα είχα μείνει μέσα στο στρατό τουλάχιστον άλλους 6 μήνες. Για να συμπληρώσω 2,5 χρόνια. Όσοι είχαν γίνει και χαιρόντουσαν που ήμασταν μαζί στην Κόρινθο, γιατί γίνανε αξιωματικοί, εκείνοι τότε κλαίγανε. Εκείνοι τότε κλαίγανε. Και καθίσαν άλλους 6 μήνες. Έναν τη θέση ότι εγώ και Σαββατοκύριακο ήμουν έξω και άλλες ημέρες ήμουν έξω και ήμουν στην Αθήνα και πήγαινα συνέχεια στο σπίτι μου, που σε καμία περίπτωση αν ήμουν αξιωματικός και κανεί μου, δεν θα ήμουν κάθε τη σχεδόν στο σπίτι μου. Και ούτε καθιστικά δεν μπορούσα να κάνω και εκδρομές πηγαίναμε και αν θυμούμε καλά μέχρι και τρίμερα φεύγουν και τετραήμερα κτλ. Λοιπόν, και μέσα στη ζωή του και πότα τη λένε. Και τότε πηγαίνω στο πνευματικό και τους ομολογούμε και φυσικά ζήτησα συγγνώμη από τον Θεό και του το Θεό δεν θα σε ξαναρωτήσω ποτέ μου γιατί. Ποτέ δεν ξαναρωτήσω γιατί κάνεις το ένα ή το άλλο. Τι ξέρεις τι κάνεις. Αρκεί όμως τη ζωή μας να την αφήνουμε στο χέρι του Θεού. Να μην θέλουμε να γίνει το δικό μας.
την δική την ώρα όταν γίνεται το δικό μας, τσαντιζόμαστε, όπου τσαντίστηκα και εγώ και πήγα μέσα στο γέρο και κοιτάψα. Κοιτάξτε το τελικά εκεί που είχε δείτε, αν είχε γίνει ο σωματικός της καταπληκτής και παραπάνω. Και παραπάνω θα καταπληκτής. Ενώ τώρα όλοι που είχα ζητήσει το είχα. Αυτό που ήθελα να το είδε, το είχα. Αυτό που ήθελα, που τότε σκέφτε το παραπάνω. Αυτό όπως γίνεται πολλά όταν πράγματι αισθανόμαστε και το βιώνουμε ότι ενεργούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Να αφήνουμε να γίνεται το θέλημα του Θεού. Γιατί πολλές φορές δεν αφήνουμε καν περιθώρια να εκφραστεί ο Θεός. Διάβαζα ένα βιβλίο που έλεγε ότι κάποιος μίλαγε και όλος ζητούσε από Θεό, και πάλι την πραγματικότητα του λέει, άδεια, τίποτα δεν έκανε ο Θεός, δεν μου απαντάει τίποτα. Λέγει, τον άφησες να απαντήσει, να μιλήσει. Εσύ από την ώρα που αρχίσεις μιλάς μόνος σου. Του λες. Εσύ και μόλις τελειώσεις φέρνεις κιόλας. Δεν θα αφήνεις να σου απαντήσει. Πολλές φορές τι κάνεις που σε εκείνεις. Μιλάμε μόνο εμείς στο Θεό. Και δεν του αφήνουμε το περιθώριο διεφόρτου να γίνει ο Πατρελαιμόν, σου είπαμε τι να πούμε, σαν τον Πιλάτο. Ο οποίος ρώτησε τον Χριστό τι είναι αλήθεια και εξελθόν λέει και είχε έρθει στον κόσμο. Δεν κάτσε να πάρει την απάντηση. Άμα μιλάμε εμείς συνέχεια, πότε θα προλάβει ο άλλος να μας πει τα δικά του. Πότε. Αν δεν αφήνουμε περιθώριο να γίνει το θέλημα του Θεού, πού θα γίνει το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό δεν αφήνουμε το θέλημα. Και γι' αυτό όταν αφήνουμε το θέλημα του Θεού, δεν θα πει μέσα μας, το σπουδαιότερο είναι ότι είμαστε χαρούμενοι. Γιατί είμαστε δάτα αναμένοι, προσευχόμενοι, συνέχεια και γέμο όπως και το κεράκι, αφιερωμένοι στο Θεό. Πώς κάνει ο άλλος τη λαμπάδα που είναι αφιερωμένη στο Θεό και την βλέπει. Και αν πας και το της βύσης, σου λέει γιατί μου της βύνεις. Αφήνουμε τον εαυτό μας να είμαστε λαμπάδες αναμένες. Να καίγονται προς δόξα του Θεού. Και τότε θα δείτε μέσα μας ότι ήδη θα είμαστε χαρούμενοι. Γιατί αφήνουμε και γίνεται το θέλημα του Θεού. Εν αντιθέσει όταν δεν γίνεται το θέλημα του Θεού, άμα δεν γίνεται και δεν υπολογίζουμε το θέλημα του Θεού και υπολογίζουμε το δικό μας θέλημα, τότε γιατί τσαντιζόμαστε, νευριαζόμαστε, θυμόμαστε, κλειδωνόμαστε στα δωμάτια μας, μούτρα, και δεν είναι το δικό μας. Πώς κάνει ο άντρας με τη γυναίκα του ζευγάρι. Πάντα γίνεται του ενός από δύο, μου τρώνε με ξέρω τι το δικό του θέλει. Ένα. Αυτό δεν φέρνει τη σωτηρία όμως. Δεν φέρνει τη σωτηρία. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι δάνα να μένει επέμβαση στο Θεό. Δεν αφήνει το θέλημα του Θεού να εκφραστεί. Αυτός ο άνθρωπος κάνει το δικό του. Υπάρχοντας το δικό του, από εκεί και πέρα, ο ίδιος μετά τρώει και τις καρπαζές και για το στεναχωριέται, για το ένα, για το καθένα άλλο το άλλο και το άλλο. Και πάσα από πόνο του ζωή μου, και σηκώ το Θεό παραπάνω. Ας αφήνετε στη ζωή να γίνετε πάντα που θέλει να δείτε. Πάντα. Και θα δείτε ότι μέσα μας είμαστε τόσο πολύ χαρούμενοι, και πώς σας περιγράφει τι χαρά νιώθετε. Εγώ είναι σαν να ενώ όλοι μου λένε εμείς να κοριέσαι και τα λοιπά και τα λοιπά, εγώ αισθάνομαι σαν να ήμουν σε ένα καράβι που βούλιαζε και εγώ δεν που σώθηκα. Και ο άλλος μου λέει, είσαι να κοριέσαι που δεν πτύχηκες. Γιατί αισθάνομαι ότι αν έμενα και έμπαινα μέσα στον κατάλογο, αφού δεν ήταν θέλημα Θεού, στην ουσία είναι σαν να ήμουν σε ένα καράβι πάνω που θα βυθιζότανε. Και εγώ θα πνιγόμουν στην ουσία. Και ενώ σώθηκα, αυτό αισθάνομαι ότι έκανε ο Χριστός, ότι μέσωσε από κάτι κακό, πώς είναι δυνατόν να λυπηθώ. Όταν σωθείς, ενώ ένα καράβι βουλιάζει, εκείνο που κάνει πάλι γονατίζεις και λες, Θεέ μου δόξασε. Σε ευχαριστώ που μέσωσες. Και αισθάνεσαι απέραντη χαρά, γιατί είσαι εσύ εκείνος που γλίτωσες. Αυτά. Είχα να σας πω, ο έχω νότα ακούειν, ακούε το. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Άμην.